Καλησπέρα σε ένα ακόμα μάτσο εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της 10 για το μπασκετάκι Σαλόνικα Master Summer League, όπου θα αναμετρηθούν οι Above the Rim με τους Los Angeles Clones. Δύο ομάδες αρκετά δυνατές, όπως είδαμε και στην έναρξη του αθλήματος. Εδώ έχουμε το Τζάμπολ. Θα το πάρουν οι Los Angeles. Έχουν τώρα την επίθεση. Θα μπει πολύ ωραία μέχρι μέσα ο Παπαϊωάννου, ο οποίος θα σκοράει και θα κάνει το 2-0. Κατάκτηση τώρα με την μπάλα. Θα κλέψει πολύ ωραία ο Πίκης, ο οποίος θα δώσει προφανώς θα φύγει μέχρι μέσα από το χάσιμο όμως. Στον εφηδιασμό τώρα η Above the Rim με την μπάλα μας εφηδιάζει. Θα δώσει την μπάλα στον Κατάκη. Τον Σκουλιάν, όμως θα γίνει ένα φάουλ και δεν έχουμε επαναφορά να παίξω. Σκουλιάν στην επαναφορά. Είναι στο πόσο το Κατάκη, άσε μου Κατάκη την μπάλα και θα φύγει. Θα ξαναγίνει όμως τώρα στις Άντελες με την μπάλα, θα μπει μέχρι μέσα, θα δώσει στον Αντοσιάδη, ο οποίος θα κάνει ένα πολύ ωραίο που χάσει. Θα βγει τώρα στον ενδιασμό οι Los Angeles. Πολύ ωραίο lay-up από τον Νασίδη, ο οποίος θα κάνει το 4-0. Ένα μάτσα αρκετά δύσκολο για τους Above the Rim. Θα δώσει μόλις 6 άτομα, πολύ ωραίο που χάσει από τον Κατάκη. Θα βγάλει αρκετά λεπτά στο σημερινό ματς. Πολύ ωραίος εφηδιασμός, χαμένο όμως το καλάθι για τους Los Angeles. Και να η ευκαιρία στον Above the Rim να ισοφαρίσουν. Γίνεται όμως το φάουλ πάνω στον Γεωργίου από τον Πίκη. Και επαναφορά από τους Above the Rim. Η μπάλα θα μπει ακόμη μια φορά μέσα στον Κατάκη, ο οποίος θα παίξει πάρα πολύ ωραία. Θα χάσει όμως καλά, θα πάρει το εξαιρετικό rebound. Θα προσπαθήσει άλλη μια φορά και θα ευστοχίσει. Θα κάνει το 4-4. Οι Los Angeles θα προσπαθούν να παίξουν γρήγορα. Καραμπίδης στο shoot έξω. Rebound όμως. Και έχουμε καλά στο κεφάλι από τον Μινασίδη. Θα εκτελέσει τώρα και μία συμπληρωματική βολή. Θα κλικάσει, rebound για τα Above the Rim. Προσπαθούν να βγουν γρήγορα σε ενθουσιασμό και ο Τζίου δίνει στον Κατάκη. Κατάκη στον Αναστασιάδη, ο οποίος θα κάνει ένα σούτ όμως θα το χάσει. Ζητάει για φάουλ όμως δεν υπάρχει τίποτα. Θα βγουν στον ενθουσιασμό τώρα οι Los Angeles. Πολύ ωραία μπάσκα και καλάθι από τον Παπαϊωάννη. Κάνει το 8-4. Ένα λάθος όμως εδώ στην επαναφορά από τους Above the Rim. Θα δώσουν ευκαιρία στους Los Angeles Clones. Θα παίξω με την μπάλα ο Μπίκης. Μπήκε, δίνει την μπάλα στον Μινασίδη, ο οποίος όμως ακοπεί. Κατάκης τώρα με την μπάλα. Περάσει απέναντι την μπάλα, θα κλέψουν οι Los Angeles. Πολύ ωραία κίνηση από τον Μινασίδη, ο οποίος όμως θα χάσει αυτό το καλάθι. Καραμπίδη για 3. Airball, rebound όμως του Μινασίδη, ο οποίος θα δώσει πάρα πολύ ωραία μια πάσα. Αυτή καλάθι και τώρα οι Above the Rim θέλουν να ερεμήσουν το παιχνίδι, διότι είναι 6 άτομα και θα κουραστούν πολύ εύκολα να μας συνεχίσουν σε αυτό το ρυθμό. Θα κλαβεί πάλι την μπάλα από τον Παπαϊωάννη, ο οποίος είναι αρκετά ευκίνητος σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Το out. Θα δώσει πάρα πολύ ωραία.
para o seu Barbeloudouro. Ataque, sacou minha orelha para o espada. Se liga, estou falando um tabuleiro na petuque. Calaf. Cortou X. Pique. Vindo para o Minasive. Na chutaça, o Minasive já com minha próxima de pau. Saquei, vamos ao foul. Και θα περάσει τη γραμμή των ελεύθερων μπολών. Πρώτη βολή έξοχη, 9-6 σκορ. Και η δεύτερη βολή έξοχη και τώρα θα έχουμε μια αλλαγή για τους above the rim. Βγαίνει ο Βουζιλιάν και μπαίνει ο Αναστασιάδης. Αναστασιάδης θα χάσει με το που μπαίνει την μπάλα. Όμως θα μπορέσει να σκρατήσει με Λος Άμπελες και έτσι θα έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία για επίθεση Γεωργίου με την μπάλα. Θα περάσει πολύ όμορφα από τους δύο, θα μπει μέχρι μέσα. Θα χάσει όμως το καλάθι. Και Λος Άμπελες τώρα πήγαινε στον διασμό. Αν όμως θα υποπέσει σε ένα λάθος το οποίο θα στοιχίσει από την επίθεση. Έχουμε αλλαγή για τους Λος Άμπελες, βγαίνει έξω ο Παπαϊωάννου και μπαίνει μέσα. Θα περάσει μέχρι μέσα, θα δώσει την μπάλα στον Καραμπίδη. Καραμπίδη στον πύρι. Πολύ. Πολύ χρούς μέσα για 3. 13-6 το σκορ. Αναστασία Βιζίνη. Παίρνει την μπάλα, πολύ ωραία. Θα κόψει την επίθεση αυτή. Ναι, αλλά έχει τρώει ο Λος Άμπελες. Βγαίνει εκτός ο Καραμπίδης και θα μπει μέσα ο Πατσίκας. Επαναφορά τώρα για τα μπουμπλερίν. Να ανθιάζει με την μπάλα. Βρεθεί ελεύθερο στο σουτάρι για 3. Πολύ άστοχο όμως. Θα βγει όμως στον ενδιασμό πάρα πολύ όμορφα η Νασίδης. Όπως θα δώσει την μπάλα στον Πατσίκα. Το καλάθι, αναστασιάζει όμως το rebound, καθαρίζει την φάση. Μπάλα, θα μπει μέχρι μέσα και θα σκοράρει, θα κάνει το 13-8. Θα βγει όμως πάλι σε ενδιασμό οι Λος Άμπελες όμως. Ο Γεωργίου, πολύ όμως θα κλέψει την μπάλα. Τελευταίος όμως θα ακουμπήσει, πέφτει στο Λος Άμπελες και έτσι η κατοχή είναι για τους above the rim. Έχουμε ένα time out τον above, επιστρέφουμε σε λίγο. Και επιστρέφουμε μετά από αυτό το time out τον above the rim. Οι οποίοι το έκαναν κυρίως για να ξεκουραστούν αλλά και να κόψουν αυτόν τον γρήγορο ρυθμό που είχαν επιβάλει οι Los Angeles Clones. Τη στιγμή έχουν γίνει και αλλαγές για τους Los Angeles Clones. Αφού μέσα έχει μπει και ο Douglas. Αλλαγές. Τώρα έχουμε κατοχή για τους Λος Άμπελες, τα Γκλίς. Είναι στο Γιαμούκογλου, στο Μεσχωρίδιο, ο οποίος μας υποπέσει σε βήματα και τώρα έχουμε κατοχή για τους Δερίν. 13 αυτό το σκορ με 4 και 15 να απομένει και τελείωσε του πρώτου δεκαλέπτου. Αναστασιάδη θα μπει μέχρι μέσα, πολύ ωραία προσποίηση και ωραίο καλάθι το οποίο θα κάνει το 13-10. Αργύριο με την μπάλα.
Ήρθε η Αμούκογλου, ο οποίος θα είναι ένα πολύ ωραίο σουτ, το οποίο θα μπει 15-10. Θα πιέσουν οι Ιωκαλούς εδώ πέρα, θα αποτερήν να τους κουράσουν όσο περισσότερο μπορούν. Ασιάζει, θα πάει πάρα πολύ ωραία. Είναι από Παθεοδόρου. Παθεοδόρου που παίξει πάρα πολύ όμορφα, μια ωραία προσπίση, θα κάνει σουτ, άστοχο όμως. Ο Αργυρίου θα φύγει με την μπάλα μπροστά. Βρίσκει ελεύθερο χώρο, θα δώσει στον Ταγκλής, ο οποίος με ένα σουτ θα το χάσει. Παλεύουν εκεί, ο Ανσιάτσι που θα πει νίκη της. Θα δώσει την μπάλα σε κατάκι. Εντάξει Τζορτζίου. Τζορτζίου πολύ ωραίος από Παθεοδόρου, ο οποίος θα παίξει όμορφα σε post. Θα χάσει το rebound όμως. Έχουμε έναν τραυματισμό τον Αστασιάδη. Από ό,τι φαίνεται στο χέρι. Εγώ δεν όμως δεν έχουμε πολύ τέλεια για τραυματισμού, διότι είναι 6 άτομα. Ο Αστασιάδης όμως φαίνεται ότι είναι καλά, οπότε θα συνεχίσει το παιχνίδι. Αργυρίου με την μπάλα. Λύσε Ντακλής. Αργυρίου για 3. Μέσα. 18-10 το σκορ, 3 λεπτά πριν από το τέλος. Γιορτίου με την μπάλα. Περνάει πάρα πολύ όμορφα και κάνει επιθετικό φάουλ στον Αργυρίου στην προσπάθειά του να ξεφύγει. Οπότε οι Los Angeles Clones έχουν επαναφορά απ' έξω. Αργυρίου. Δίνει την πάλα στον Αργυρίου. Πολύ ωραία μέχρι μέσα ο Ζαμπούκογλου, όμως θα χάσει την μπάλα. Και τώρα έχουμε Αναστασιάδη με την μπάλα. Περνάει και παίρνει ένα πάρα πολύ ωραίο φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Από τον Πατσίκα. Ένα μικρό διάλειμμα αυτή τη στιγμή για να σκουπίσει το γήπεδο, καθώς από την πτώση του Αναστασιάδη. Θα σκουπίσει ο Ρωμάκης, εγώ δεν πέσα από το γήπεδο. Επανερχόμαστε σε λίγο. Και ερχόμαστε μετά από τη μικρή διακοπή, καθώς καθαρίστηκε το γήπεδο και είναι πανέτοιμο για να συνεχίσει με την ομάδα στον αγώνα του. Γιορτζίου με την μπάλα. Πάρει σκύνο τον Παθεοδόρου. Ωραίο σούτ όμως. Ο Κατάκης θα τραβήξει την μπάλα. Θα υπάρξει τζάμπολ, το οποίο όμως θα κερδίσουμε η αποφερήν. Ντακλής αυτή που θα δώσει την μπάλα στον Αργυρίου. Σαμαρίδης πάρα πολύ όμορφα, θα το πέσει όμως σε βήματα και θα σταματήσει αυτή η επίθεση του Los Angeles Clones. Γιουργίου με την μπάλα, δίνει στον Ανσιάδη, ο οποίος περνάει το κέντρο και οργανώνει την επίθεση για τους αμπόδερους. Ανσιάδη παίρνει πολύ όμορφα το screen, θα δώσει την μπάλα στον Κατάκη, ο οποίος θα μπει με θυμά καλά, θα δεχτεί το foul από το Γιαμούκογλου και θα έχει την ευκαιρία να μειώσει το σκορ από τη γραμμή των ελευθέρων γκολών. Όμως μια αλλαγή τώρα για τους Los Angeles Clones. Έξω ο Πατσίκας και μέσα ο Παπαϊωάννη. Κατάκης τώρα στις βολές. Χάνει την πρώτη. Το σκορ παραμένει ως έχει. Κατάκης, αν και τη δεύτερη. Το σκορ θα παραμείνει 18-10 με 1.45 να απομένει για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Λίγο σάβελες τώρα,
επαναφορά ο παίκτης του Αργυρίου με την μπάλα. Θα κλείσει Αργυρίου πάλι, θα δοκιμάσει για τρεις. Άστοχο, εξαίρετα rebound, θα βγει ευνοημένος ο Γιαμούκογλου, ο οποίος σκοράρει και έχει κάνει το σκορ 20-10. Πρώτη φορά την ψήφια διαφορά για το μάτς. Τζορτζίου με την μπάλα. Πολύ δουλειά σήμερα. Κατάκτησα να δώσω μια εξαιρετική πάση στο Τζίμα, αλλά δεν θα είναι η καλύτερη και έτσι θα το πέσει σε αυτό το λάθος. Παπαϊόνι με την παράδοση του Αργυρίου. Καγκλής, είναι το Σαββαίδη. Σαββαίδη πολύ ωραίο. Και θα κάνει το 22-10. Τζορτζίου με την μπάλα. Δίνει την μπάλα, παίρνει το Θεοδόρου. Τζορτζίου συνεχίζει, δίνει την μπάλα στο Θεοδόρου. Ένα ωραίο σουτ, άστοχο, Σαββαίδη στο rebound. Δίνει τον Γιωργίου, ο οποίο θα δώσει την μπάλα στον Ταγκλή. Θα μπουν στην αντεπίθεση. Πολύ ωραία, ένα δύο Αργυρίου. Σαββαϊωάννη για τρεις, έξω, rebound ο Κατάκης. Δίνει την μπάλα στον Ασιάδη, ο οποίος κοιτάει να βγει στον ενδιασμό. Είναι 2-2-2, να σηκάνει πάρα πολύ ωραία κίνηση, θα χάσει όμως που θα χάσει. Θα φύγει λίγο ο Σάμπελε στον ενδιασμό, ο Παπαϊωάννου. Θα γλύει, θα χάσει την μπάλα. Το σκορ είναι 22-10, με 8 δευτερόλεπτα να απομένουμε. Τον τελευταίο λόγο θα τον έχουμε λίγο ο Σάμπελε από το σκορ. Είναι πολύ περί με σκορ. Κατάξει την επαφορά. Μπάλα, ξανασυσιάζει. Ο αντίπαλος θα μπει μέχρι μέσα, θα χάσει, Σαββαίδη στο rebound. Ένα σουτ, Τζορτζίου σουτ, άστοχο. 22-10, τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Επανερχόμαστε λίγο. Και επανερχόμαστε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Από, μισκολτέρου, Los Angeles Clones, από The Rim, 22-10. Ένα πάρα πολύ παραγωγικό πρώτο ενήθρονο κυρίως, πρώτο δεκάλεπτο κυρίως για τους Los Angeles Clones. Οι οποίοι εκμεταλλεύονται το ότι είναι σε άτομα ή από τη ρήμη τώρα σε άμυνα ζώνη. Λογικό. Τώρα η Γαμούκο δεν πήγε να περάσει πάρα πολύ ωραία στο post, όμως θα γίνει το foul και θα περάσει στη γραμμή των ελευθερών βολών. Είναι πολύ και αυτή η άστοχη, ριπάμε το Κατάκη, ο οποίος θα δώσει την πάση του Γιωργίου, ο οποίος θα ηρεμήσει λίγο το παιχνίδι. Πρέπει να υποβάλουν τον δικό του ρυθμό, αλλιώς θα κουραστούν πάρα πολύ εύκολα. Τι μας κάνει την πάρα. Γιωργίου θα περάσει μέχρι μέσα, θα κάνει ένα πάρα πολύ όμορφο σουτ. Θα το χάσει όμως, θα βάλει στο rebound. Και τώρα ο Λος Άμπελες στον εμφυδιασμό, Αργυρίου. Γιωργίου θα γίνει ο Μουκογλου, ο οποίος θα χάσει το παράδειγμα του Γιωργίου του, αλλά θέλει να βγει στον εμφυδιασμό. Αναστασιάδης θα πει πολύ ωραία μέχρι μέσα, θα χάσει το καλάθι όμως, θα πάρει το φάουλ από το Σαββαίδη και θα εκτελέσει τις δύο βολές του. Μια αλλαγή για τους Above the Rim. Ο Κατάκης θα βγει εκτός και ο Βουσκουνιάν θα μπει μέσα στο γήπεδο. Ενώ έχουμε αλλαγή και για τους Los Angeles. Από το γήπεδο θα μπει ο Πολύχρους. Και ο Τσακυρίδης. Ασιάδης τώρα στις βολές. Εκτελεί την πρώτη. Άστοχη. Έστω εκεί.
Santos. Δίνει την μπάλα στη γωνία, σουτάρει για 3 έξω. Rebound όμως του Τσαγκυρίδη, πολύ γρουσ. Να βρει το Σαββαίδη μέσα, δεν το βρήκε. Κάνει μια τρίπλα πολύ γρουσ, θα καθίσει πάρα πολύ. Δώσει πάση του Αγγυρίου, θα βρει το διάδρομο. Θα κάνει όμως το λάθος, αλλά η μπάλα. Όχι, έχει τελειώσει το 24, οπότε έχει διαδοχή ή αμπόζερη. Είναι ακόμα λάθος για τους Άμπελες, οι οποίοι θα θέλουν να παίξουν γρήγορα. Δεν μπορούν να εκδηλώσουν την επίθεση στα πρώτα δευτερόλεπτα και μετά έχουν κολλάνε με μεγάλο θέμα στη διαβίωση της μπάλας. Γεωργίου τώρα με την μπάλα. Χάσει την μπάλα, θα γυρίσει, θα κλέψει, θα δώσει τον Βαϊωάννου. Τον Βαϊωάννου, τον Αργυρίου, ο οποίος είναι ελεύθερος για 3. Έξω, rebound πάρα πολύ ωραία. Θεοφόρου. Γεωργίου. Για ακόμα μια φορά με την μπάλα. Τζορτζίου δίνει τον Θεοδόρου στο τζίμα, ο οποίος θα τελειώσει και θα φτάσει, θα μπορεί, θα πάρει όμως το rebound. Ακόμα ένα άστοχο, πολλά άστοχα. Σουτ από τον Σαββαίδη, πολύ χρωστά με την μπάλα. Δίνει πολύ ωραία στο τρέλι του Σαββαίδη, ο οποίος θα μπορέσει να εξορκίσει και έτσι το σκορ θα πάει στο 24-11, 7-40 πριν από το τέλος. Όμως την μπάλα από την πολύ καλή άμυνα του Σαββαίδη. Και τώρα έχουμε time out από τους Σαββαίδη. Με επιστρέφουμε σε λίγο. Και επιστρέφουμε μετά από αυτό το time out. Σκορ είναι 24-11 λεπτά το Los Angeles. Με 7,5 λεπτά να απομένει. Βίκη τώρα. Δίνει την μπάλα πάρα πολύ ωραία. Βίκη. Βάζει Μισακίδη για 3, άστοχο, θα πάρει όμως το rebound. Θα δώσει πολύ ωραία την μπάλα στον Παϊωάννου, μπήκε πάλι με μπάλα. Θα περάσει μόνο για 3, έξω, rebound του Αναστασιάδη. Αναστασιάδη θα περάσει το προσωπικό αντίπαλο. Θα δώσει την μπάλα στον Κιλιάνο, θα πρέπει να δώσει μέσα, αλλά... Θα υπάρξει φάουλ. Υπάρξει φάουλ του Τσακυρίδη. Τον Παπαθεοδόρου. Θα έχουμε επαναφορά για την απόφαση που είμαστε έξω με τον Ασσιάδη. Συγγνώμη με τον Κουσκουλιάν. Σύντομη μπάλα, μην τον Ασσιάδη. Ασσιάδη θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Θα μείνει μέσα και θα πετύχει ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. Θα μειώσει μετά από πολύ ώρα για τους Αμπόβερι. Μπήκε. Την πάω στον Πολύχρος, Πολύχρος με ένα πάρα πολύ ωραίο jump kick. Κάνει το 26-13. Αντισιάδης. Όλο με πιέζει ο Σάμπελες. Και θα υποθέσει με σολάψη από Βερή. Μετά το φύγει πάρα πολύ ωραία άμυνα που έπαιξαν εδώ πέρα οι Λος Άντελες. Και έχουμε τώρα ξανά τον Μπίκη, ο οποίος δίνει στον Παϊωάν, τον Παϊωάνο, και κάνει το σούτ άστοχο, τη σκυλιά στο rebound. Ασσιάδης τώρα. Ασσιάδης, θα πάρει τον αριστερό διάδρομο. Θα οργανώσει πρώτη επίθεση, Ασσιάδης. Δίνει την μπάλα στον Παθεοδόρο. Παθεοδόρο στον Τζίμα. Θα πάρει μέσα, θα κάνουμε το λάθος. Θα κυρίζει, θα κλέψει. Κάνει πολύ ωραία το 1-2, θα χάσει όμως το κεφαλάκι. Θα κυρίζει και θα κάνει και φάουλ. Ένα βία στο φάουλ εδώ πέρα από τον κυρίζει. Πάμε στο τζίμα. Έχουμε μια αλλαγή για τους Αμπόβερι. Θα μπει ο Σιάδης, θα μπει ο Κατάκης και έχουμε μια αλλαγή και για τους Λος Άμπελες. Στην οποία θα μπει ο Καραμπίδης. Τζίμα, θα μπει ο Τζίου. Θα κρυβώσει τόσο δίκης και γενικά όλοι οι Λος Άμπελες πιέζουν τους Αμπόβερι. Δύο Αμπόβερι όμως έχουν ανταπεξέλθει αρκετά καλά. Θα πάω Θεοδόρου τώρα, θα πάρει πάρα πολύ ωραία κίνηση, θα πάρει το φάουλ από τον Πολύχρους. Το οποίο θα τον στείλει στη γραμμή των Ολυμπιακών Βολών. Το ξέρω τώρα, δύο γολές.
άστοχοι, πολλές άστοχες βολές από τους Above the Rim. Έχουν χάσει πολλές ευκαιρίες για να μειώσουν αυτή τη διαφορά την οποία έχει αναπτυχθεί. Θεοδόρου, βάζει δεύτερη, 26-14, 5,5 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Νασίδης, θα περάσει ο Μουσάλα, θα κοπεί. Κατάκης τώρα με την μπάλα. Κατεβάζει, ωραία πάσα στον Τζίμα. Τζίμας στον Κατάκη. Κατήσει όμως από την μπάλα. Ο Θεοδόρου στο πώς, θα παίξει πάρα πολύ όμορφα. Θα χάσει όμως και αυτό το σου. Θα κυρίζεις τώρα. Θα κλέψει την πάλα, θα πήγεις να μην διακνώσει. Θα δώσει το Μινασάκι, Μινασάκι στον Βίκη. Βίκη στον Καραμπίδης, Καραμπίδης, διατρίβει μέσα. Μετά από πολλή ώρα, έχουμε ένα εύστοχο τρίποντο, 29-14. Κοιτάξεις τώρα. Είναι στο Τζίμα. Τζίμα στο Κατάκι, δεν το προσφέρει να παίξει στο πώς. Ναι, εκεί θα πάει στο Θεοδόρο, ο οποίος θα κάνει το 1-2 τρομερά με το Κατάκι, αλλά θα χάσει την μπάλα. Και έχουμε τον διασμό και τον Μιχαλάκη, ο οποίος θα αστοχήσει, όμως εκεί θα είναι ο Πολύθρος, ο οποίος με ένα εύκολο putback κάνει το 31-14. Ο Γεωργίου, ο Σκουλιάν, θα περάσει. Κατάκης, δίνει πάνω στο Τζίμα και άλλο άστοχο, θα δω το Τζίμα και αυτό άστοχο, θα κυρίδεις. Θα φύγει τώρα στον ενθουσιασμό, για όμως θα κυρίδεις, θα δώσει την πάνω στο Μινασίδη, όπως θα δω μια πολύ όμορφη κίνηση. Θα φύγει τον αντιπαλό, θα χάσει όμως το σουτ και έχουμε τώρα τον Βίκη για τρεις, γι' αυτό χαμένο, πολλά λάθη από τσαμπό, θα δω λόγω κούρασης, θα κυρίδεις, θα χάσει και αυτό το rebound. Γεωργίου, στον Κατάκη, ο οποίος είναι εκεί μόνος του. Πάσε ο Γεωργίου στο τρίποντο, χαμένο, το rebound του Κατάκη, θα μπουν εκεί μέσα. Δεν τους θέλει σήμερα τους από Βερίνη, θα πάρει όμως αυτό το rebound. Ο Τζίμας, ο οποίος θα δώσει μια τρίτη ευκαιρία σε αυτή την επίθεση. Κατάκη όμως θα υποπέσει σε ένα ακόμα λάθος και ο Μινασίδης ελεύθερος. Θα βάλει το lay-up, θα κάνει το 33-14. Έχει μια αλλαγή για το αποφερή. Ο Κατάκης θα βγει, θα μπει μέσα ο Ανθουσιάδης. Ο Θεοδόρου στην επαναφορά. Θα δώσει τον Ανθουσιάδη. Βλέπουμε λες κάποιες συνεχίζουν να πιέζουν το αποφερή. Κυρίζει παραλίγο να κλέψει την μπάλα από τον Ανθουσιάδη. Ο Ανθουσιάδης έχουν πάρει πολύ ωραία το σώμα του και επειδή έβαλε τόσο έξω το σώμα του θα, ο Τσακυρίδης θα υποπέσει και σε φάουλ. Το οποίο θα είναι και το τρίτο του φάουλ και το πέμπτο μαντικό και ως συνέπεια ο Ανθουσιάδης θα πάει στην γραμμή των ελευθερών βολών. Όμως έχουμε αλλαγή για τους Los Ambles Clones, έξω ο Τσακυρίδης λόγω τρίτου του φάουλ. Και θα μπει μέσα ο Δαγλής. Ανθουσιάδες βολές. Μέσα. Μετά από πολλή ώρα οι Αμπούδεμι θα πετύχουν ένα καλάθι, αν και είναι μολύ. Κάνει το σκορ 33-15. Για να δούμε τώρα, Ανθουσιάδης θα χάσει τη δεύτερη και το σκορ θα παραμείνει όσο έχει. Μινασίδης παίρνει πολύ ωραία τον rebound, αλλά και ο παίκτης βλέπουν προσπαθεί για όλες τις φάσεις και μια πολύ όμορφη αρχή στο Βαγλή, ο οποίος θα κάνει το 35-15. Έχουμε στις 20 πόντους διαφορά πλέον. Οπότε είναι να μην βρίσκουν λύση, Ανθουσιάδης τώρα είναι χαμένο καλά, θα μην βρίσκουν για όλη μια φορά δείξει φιλότερα πόλης και θα πάρει το rebound. Είναι πάρα πολύ μεγάλο όμως ο θα κλέψει, θα μια πολύ ασίστ στον Ανθουσιάδη, ο οποίος έχει ξεχαστεί μόνος του μπροστά, κάνει το 35-17. Βίγης τώρα με την μπάλα. Είναι πολύ
πολύ όμορφο, την πάω στον πολύχρο, το οποίο θα κάνει το fade away, θα χάσει όμως, θα ανασιάζει το rebound. Διάβης κατεβαίνει ήρεμα, να οργανώσει την ομάδα του, ανασιάζει, θα το πάρει μόνος του, θα χάσει. Και ακόμη μια φορά θα μπουν στο άλλο εφηδιασμό οι χάμπελες, το ολίχρους, πάει μέχρι μέσα και θα σκοράρει. Ήταν το 37-17, θα ξαναστεί τη διαφορά της 20. Τζορτζίου, δίνει στον Μπισκουνιάν. Μπισκουνιάν, δίνει στον Τζίμα, Τζίμα πολύ όμορφη σου. Τώρα έχει κλείσει ένα εμφυδιασμό. Θα δώσει τη βάση ο Παθεοδόρου, ο οποίος θα τελειώσει πολύ όμορφα τη φάση. Θα κάνει το 37-21. Ένα μικρό σερί πόντων εδώ πέρα από τη Μαπελιερή. Τώρα με την μπάλα. Μισό Μινασίδη, Μινασίδη Καραμπίκη, Καραμπίκη για 3. Άστοχο, ένα πολύ όμορφο όμως footback του Γαγλή, ο οποίος παρακολουθούσε συνεχώς τη φάση. Θέλει να βγει και αυτό στον ενθουσιασμό, έχει μπει φρέσκος, δίνει την πάρα στο Τζίμα. Είναι όμως αυτό που θα χάσει, θα κλείσει στο αμυντικό rebound. Θα δώσει μια πολύ όμορφη πάση στον Πολύ, ο οποίος θα χάσει αυτό το φαινομενικά εύκολο καλάθι. Ανθουσιάζει τώρα με την μπάλα, προσπαθεί να μπει μέχρι μέσα. Με δυσκολία όμως θα καταφέρει να εξορκίσει. Με την μπάλα, δίνει στον Μπίκη. Πολύ χρόνο, Μινασίδης μόνο του για 3. Θα το προσπαθήσει μέσα. 42-23. Ένα σούτ να συσιάζει στα τελευταία δευτερόλεπτα, το οποίο όμως είναι άστοχο και έτσι έχουμε το 42-23 στο τέλος δεύτερης περίοδου. Ερχόμαστε σε λίγο. Και επιστρέφουμε στο τρίτο δεκάλεπτο αυτού του αγώνα από Los Angeles Clones Above the Rim, 42-23. Ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι για τους Above the Rim, καθώς είναι μόλις 6 άτομα. Οι Los Angeles Clones όταν εκμεταλλευτούν αυτό πιέζουν όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούν σε όλο το γήπεδο, έχουν δείξει αρκετές βάλες. Οι Above γενικά δυσκολεύονται στο να πετύχουν κάποια λάθια. Και τώρα θα ξεκινήσει η τρίτη περίοδος για τους αποβδερή μια επαναφορά από τον Κατάκη. Βάζον, Τζίμα, Τζίμα στον Θεοδόρου. Θεοδόρου ψάχνει τις επιλογές, προσπαθειά της να μπει μέχρι μέσα. Θα το παίξει πολύ ωραία άμυνα. Συνεχίζει να παίξει πάρα πολύ ωραία άμυνα στο Αργυρίκη. Δυσκολεύεται και θα κλέψει την πάρα ο Αργυρίου, ο οποίος θα δώσει να φύγει και πάλι σε ενθουσιασμό. Θα δώσει πάρα στον Βαγκλής. Ο Βαγκλής πάρα πολύ ωραία πάνω στον Γιαμούκοβι, ο οποίος θα πετύχει ένα εύκολο καλάθι. Ζορτζίου τώρα με την μπάλα. Αργυρίου τον πιέζει. Κατάκι, κατάκι πολύ ωραία από τον Παθεοδόρο, ο οποίος θα πάρει το καλάθι. Και φάουλ. Κάνει το 44-25. Της έχει δικαίωμα για μία ακόμη βολή. Ο Θεοδόρου μέσα. 44-26 το σκορ. Και έχουμε τώρα γύρω με την μπάλα. Μίσο Γιαμούκοβλου, Αργυρίου. Κάνει μια πολύ ωραία κίνηση ο Πατσίκας, ο οποίος θα χάσει όμως το καλάθι. Κατάξει στο rebound, ο οποίος θέλει να ηρεμήσει την ομάδα του. Να πάρουν μερικές ανάσες, να βιάζει τώρα με την μπάλα. Συγκρίζει ακόμη θα παίξει πολύ ωραία άμυνα. Θα κλείψει ο Πατσίκας, Αργυρίου. Θα πάρει τα βήματα και θα τελειώσει ανενόχλητο στο lay-up.
αν το 46-26 θέλω για ακόμα μια φορά τη διαφορά στους 20. Του Τζορτζίου τώρα με την μπάλα. Θα περάσει μετά από σκύλο Αναστασιάδη, δώσει και πάλι τον Αναστασιάδη. Θα τελειώσει εξαιρετικά αυτή την προσπάθεια. Πλασίκα τώρα με την μπάλα του Αργυρίου. Αργυρίου ζητήσει επιλογές, είναι μόνος που θα σουτάρει και θα εξορκίσει αυτό το τρίποντο. Κάνει 49-28. Γεωργίου. Γεωργίου τον Αναστασιάδη θα μπορέσει να περάσει στο κέντρο. Γεωργίου δίνει τον Θεοδόρου. Θεοδόρου με το Λούρις κινήσει τελειώσει εξαιρετικά τη φάση. Κάνει το 49-30. Αργυρίου τώρα με την μπάλα. Τζίκα, Δαβλή, Πολύος Τζαγκυρίδη, Γιαμούκογλου, Τζαγκυρίδη, Ζανίδη, θα πέρασε πάρα πολύ ωραία, Γιαμούκογλου, θα χάσει λίγο την μπάλα, θα την πάει, θα στάρει, άστοχο, Κατάκης, Παπαθεοδόρου, τον Τζορτζίου, θα στερεμίσει ακόμα μια φορά, στο ρυθμό, Τζορτζίου, δίνει ο Παπαθεοδόρου, πίσω χάρη, πολύ ωραία. Θέση, κατάγει τις αντιστάσεις, στην αρχή θα φτάρει όμως άστοχο Αργυρίου στο rebound, ο οποίος θα φύγει τώρα στον ενδιασμό για ακόμα μια φορά. Πολύ ωραία πάση του Βαγνίου, ένα δύο εξαιρετικό από τον Αργυρίου, ο οποίος όμως δίστασε. Αργυρίου για ακόμα μια φορά για τρεις έξω. Rebound του Τσίμα, ο οποίος θέλει να τρέξει στο γήπεδο. Ο δραστηρίς όμως ο Τσακυρίδης, τον Θεοδόρου, με την μπάλα. Γεωργίου. Γεωργίου, θα περάσει πολύ ωραία. Φάει από πέση όμως σε λάθος συγκεκριμένα. Κάνει βήματα. Όσο να μείνει 49-30, 6-40. Στην από το τέλος. Θα γλύσει τώρα με την μπάλα. Δίνει στον Αργυρίου. Αργυρίου δίνει στον Μαρτσίκα. Μαρτσίκα. Ήδη θα γλύσει. Θα περάσει πάρα πολύ όμορφα και μια πολύ όμορφη κίνηση. Θα πετύχει το 51-30. Σε κρύβει και ακόμη μια φορά θα βάλει δύσκολο σαν Αναστασιάδη. Και την πρώτη φορά ο διευθυντής το χάρισε στον Αναστασιάδη, όμως την δεύτερη φορά δεν θα υπάρξει, θα δώσει επιθετικό φάουλ στον Αναστασιάδη, το δεύτερο του φάουλ. Και επαναφορά η Λος Άντζελες Κλόουν τον βραβείο που θα δώσει στον Αργυρίου. Γυρίσει ο Γιαμούκογλου, ο οποίος κάνει κακό σουτ. Θα γυρίσει ο Κατάκης. Θα δώσει τον Παθεοδόρου. Θα κερδίσει ένα φάουλ από την Βαγγέλη. Θα μιλάς στο πώς. Κατάκης τώρα στην εμποφορά. Πάει στο τσίμα. Ο Αναστασιάδης θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Θα κάνει και ένα σουτ άστοχο όμως. Ο Γιαμούκογλου θα πάρει αυτό το rebound. Θα τον πιέσει ο Αναστασιάδης. Θα δώσει πάρα στον Αργυρίο, ο οποίος θα περάσει. Πολύ όμως θα δώσει τον Μπατζίκα, ο οποίος θα τελειώσει τη φάση. Όμως δεν θα πετύχει το καλάθι. Θα πάρει το rebound. Πατζίκα θα δώσει ήρεμα στο Βαγλή, ο οποίος θα πάρει το σουτ αυτό των τριών πόντων. Άστοχο rebound του Βαγλιοδόρου. Δίνει στον Καντίκα. Καντίκας περνάει, πολύ ωραία στον Αναστασιάδη. Αναστασιάδη εδώ στον Γεωργίου, που θα πάρει τα βήματα, θα σουτάρει άστοχος. Rebound όμως το κατάγει επιθετικό. Και είναι μια δεύτερη κυρία στον Αποτερήν, θα κάνει όμως τη λάθος πάσα από τον Αναστασιάδη και θα αλλάξει κάτι εκεί. Βάλα η Los Angeles Clones και έχουμε time out από τους Los Angeles Clones. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και επιστρέφουμε μετά το time out από τους Los Angeles Clones, οι οποίοι έχουν επαναφορά. Δηλαδή λάθος πάσα του Κατάκη στο Μιτσίμα, στον Αναστασιάδη στον Μιτσίμα. Κατάκης όμως θα βγει και αλλαγή, θα μπει μέσα από Πισκουνιά. Τώρα με την πάρα ο Γιαμούκογλου, θα πάρει τα βήματα, θα μπει μέσα, θα χάσει όμως το lay up στο αμυντικό rebound που έχει πάρει στον Αναστασιάδη, ο οποίος οργανώσει την επίθεση για τους above the rim. Αναστασιάδη θα περάσει πάρα πολύ όμως όλους τους παίχτες, θα χάσει το rebound και η μπάλα είναι
Я узнал Аблискрум. Αργυρίου τώρα, κατεβάζει την μπάλα. Είναι το Πατσίκα, Πατσίκα στον Τσακυρίδη. Αργυρίου. Παγλής. Παγλής στον Αργυρίου, παραλίγο να κλέψουν εδώ οι απόβεροι. Αργυρίου όμως θα κρατήσει την μπάλα και με ένα πάρα πολύ όμορφο mid-range shoot θα κάνει το 53-30, 4 και 10 πριν από το τέλος. Γεωργίου τώρα με την μπάλα. Λίγο να χάσει, θα δώσει την μπάλα στον Ανσιάδη, όμως αυτός θα ηρεμήσει το παιχνίδι. Ανσιάδη. Ανσιάν. Βάλει μέχρι μέσα, θα δώσει την μπάλα στον Γεωργίου, θα πάρει και το σκρίνο του Ανσιάν. Γεωργίου το σουτ, άστοχο, ριμπάουντ του Αργυρίου, ο οποίος θέλει να τρέξει πάλι το γήπεδο. Τσακυρίδη. Θα παίξει το 1-1, το 1-1 με τον Ανσιάδη, θα το χάσει όμως με πολύ ωραία με τον Ανσιάδη, ο οποίος για ακόμη μια φορά θα κατεβάσει την μπάλα. Ανσιάδη. Μέσα, θα στάρει άστοχο τελείως. Rebound του Παφιωδόρου όμως. Τα αποσπώντες του Παφιωδόρου. Θα κάνει το λάθος Αργυρίου. Θα χάσει όμως την μπάλα. Η κατοχή είναι για τους Αμποβερίς. Τώρα έχουμε αλλαγή για τους Λος Άμπλες Κλόνς, όπου θα κάνουν 5 αλλαγές. Θα βγει όλοι πεντά ουσιαστικά. Μέσα έχουμε Σαβαΐδη, Μινασίδη, Δίκη, Παπαϊωάννου και Πολύχρους. Ανθιάδη, πολύ ωραία κίνηση. Θα μειώσει για τον Σαμποφτερίν, δίκη τώρα. Κατεβάζει την μπάλα. Τελείω δεν είναι αυτό όμως, θα δώσει τον Παπαϊωάννου. Δίκη στον Πολύχρους. Πολύχρους. Θα να πάρει τα βήματα. Θα κλειστεί. Δίκη πάλι τον Πολύχρους, ο οποίος θα φτάρει για τρεις. Ο Σαβαΐδη, ο οποίος με ένα όμορφο footback θα κάνει το 55-32, 3 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Αν σκάβει στην επαναφορά, δίνει στον Γεωργίου. Γεωργίου με την βοήθεια του Ανσιάδη θα προσπαθήσει να περάσει από τη σκληρά με την τύχη, ο οποίος θα τον ανακάσει να κάνει τρίτο του λάθος για σήμερα, το οποίο θα είναι ένα λάθος 8 δευτερολέπτων καθώς θα πέφτει έγκυρα τη γραμμή του κέντρου. Και τώρα έχουν λίγο στα πέντες κλόμους και τον φορά με τον Παπαϊωάννου. Δίνει στο μου τυχή. Μπήκε στον Παπαϊωάννου, ο οποίος θα δοκιμάσει για τρεις. Ας το πω, rebound Σαβαΐδη όμως επιθετικό. Συνεχίζουμε πολύ ωραία κίνηση, θα δώσει πάσο στον Πολύχρους, ο οποίος με ένα εξαιρετικό σουτ θα κάνει το 57-32. Ανσιάδη τώρα με την μπάλα. Ανσιάδη θα πάει αντίστοιχα από τον Παπαϊωάννου, θα διαπέσει όμως σε βήματα. Χάνει την πολύ ωραία άμυνα του Σαβαΐδη. Με την μπάλα. Είναι Μινασίδη. Μινασίδη περνάει πάρα πολύ ωραία. Θα πάρει όμως το φάουλ από τον Ανσιάδη, ο οποίος κάνει το τρίτο του λάθος. Το τρίτο του φάουλ, με συγχωρείτε. Και θα αντικατασταθεί από τον Κατάκη. Στην επαναφορά ο Μπίκης. Μπίκης. Σαβαΐδης, θα μείνει αφορά στον Μπίκη, θα πάρει ο Μπίκης το σκρίνο από τον Σαβαΐδη, θα δώσει το Μινασίδη, ο οποίος είναι ελεύθερος για τρεις, θα στάρει άστοχος, θα rebound του Παπαθεοδόρου, θα δώσει το βήμα, θα προσπαθήσει να βγει μπροστά, θα δώσει τον Μπισκονιάνο, ο οποίος θα κατεβάσει και την μπάλα. Μπισκονιάνο με την μπάλα. Δίνει στο τσίμα. Τσίμα, προσπαθεί να βρει τον Παπαθεοδόρου, τον βρίσκει, ο Παπαθεοδόρου με προσποιήσεις και ένα ωραίο fade away. Άστοχο όμως, Μινασίδη στο rebound, θα τρέξει, Μπίκης τώρα. Σαβαΐδη, δίνει πολύ ωραία στο Μινασίδη, πολύ ωραία αντεπίθεση όμως ο Λος Άμπλες Κλόνς. Ο τελικός αποδέχτης της μπάλας είναι ο Πολύχρους. Θα βάλει ένα ακόμα δίπεδο και θα κάνει το σκορ 59-32 με 1 και 10 να απομένει. Κατάκης τώρα. Έλα.
του μπάλα. Ο Μπίγκης εκεί παραλίγο να κλέψει, κατάκτηση συνεχίζει. Παίρνει και τα βήματα μέσα και μέσα και πιάνει ένα πολύ ωραίο καλάθι. Μπίγκης όμως βλέπει στον εφηλιασμό μόνο το Μινασίδη, ο οποίος θα τελειώσει εξαιρετικά. Θα κάνει το 61-34. Και ο Τζιου εδώ πέρα ψάχνει να δώσει την μπάλα στον εφηλιασμό. Του Σκουλιάνου, ο οποίος θα προσπαθήσει να κρατήσει την μπάλα. Θα την βάλει στο Παπαϊωάννου έξω, επαναφορά για τον Τσαμπό. Και ο Τζιου βγαίνει, ο Παπαϊωάννου που θα κλέψει εξαιρετικά την μπάλα. Ο Παπαϊωάννου βγαίνει με το Μινασίου που θα του δώσει την ασίστ, θα πετύχει το 63-34. Είναι μέσα εξαιρετικά θα τελειώσει. Θα πάρει το καλάθι και θα πάρει και τη μία συμπληρωματική βολή. Θα στοχίσει και έχουμε επαναφορά τόσο από τον Παπαϊωάννου, δίνει στον Μπίκη και την τελευταία επίθεση του 10 λεπτά του Παπαϊωάννου προς την πάση Μινασί, που είναι στον Μπίκη ο οποίος είναι ελεύθερος, θα σουτάρει για 3 και θα στοχίσει. Και αυτό θα είναι το τέλος της τρίτης περίοδου, 63-36, επιστρέφουμε σε λίγο. Και επιστρέφουμε για την τέταρτη και τελευταία περίοδο του συγκεκριμένου μάτς. Οι καμπέλες κλείνουν από το Βερολίν 63-36. Ένα παιχνίδι το οποίο από ό,τι φάνηκε κρύφτηκε αρκετά στην κούραση που έχουν οι Αμποβερίν λόγω ότι είναι 6 άτομα, αλλά και στην θέληση και στο ωραίο rotation που έκαναν οι Άμπελες Κλόν. Όπως κάθε κάποιο παίλιο που είναι οι Άμπελες Κλόν είναι 14%. Τώρα έχουμε παραφορά για τους Άμπελες Κλόν με τον Βίκη. Ο Βίκης ο Βαϊβάνος και ξαναπαίρνει ο Βίκη για ουρανό στην επίθεση. Αν δώσει την πάσα θα μπει ανάμεσα όμως ο Τζι μας, ο οποίος θα δώσει την μπάλα στους Άμπελες Κλόν για ακόμα μια φορά. Εδώ θα μπει σκλούμε τώρα. Είναι το Σαββαίδη. Δίκη Σαββαίδη για 3 μέσα. Θα κάνει το 66-36. Για πρώτη φορά η διαφορά στο 30. Τζίμα τώρα. Τζίμα. Θα δώσει το μόνο. Θα έχει σχολείο στον Βασοβόρο, ο οποίος δεν θα μπορέσει να τελειώσει. Παπαϊωάννου, ο οποίος όμως θα δεχτεί φάουλ από τον Καρτάκη στο τελείωμα της φάσης. Καρτάκης θα κάνει το πρώτο φάουλ, το 4ο και 12 λεπτό. Και ο Παπαϊωάννου θα εκτελέσει τις δύο βολές. Στην πρώτη γραμμή. Παρακαλώ όμως να χάσει την δεύτερη βολή. Ανσιά θα δώσει μια πολύ όμορφη πάση στον Καρτάκη. Θα δώσει το τζίμα. Τζίμα θα πάρει το φάουλ από τον Σαββαίδη. Δύο βολές. Εύκολη πρώτη. Άστοχη η δεύτερη βολή για το τζίμα. 67-37 και τώρα έχουμε την επίθεση των Άμπελες. Πίκη.
δώσω πολύχους, πολύχους για τρεις, άστοχος. Λυπάμαι με τα τάκης. Δεν υπάρχει στο τζίμα, όταν θέλω να δω σε ενδιασμό. Γεωργίου δίνει και πάλι στον τζίμα, τζίμας με ένα σουτ, είναι άστοχο. Παπαϊωάννου στο rebound, το οποίο θέλει να βρέξει και αυτό στο παιχνίδι. Παπαϊωάννου δίνει την πάρα του Μινασίδη, να δίνει πολύ ωραία στον πολίτη, ο οποίος θα δώσει την μπάλα στον Σαββαίδη, ο οποίος θα τελειώσει. Θα κάνει το σκορ 69-37. Είναι 8,5 λεπτά να απομένουν. Αξιάζει τώρα με την μπάλα. Άλλος προσπαθεί να βρει το κατάκι, όμως ο Μινασίδης θα κλέψει την μπάλα. Προσπαθεί να φύγει στον εφηδιασμό, αλλά ο κατάκι για να κόψει τον εφηδιασμό θα κάνει το φάουλ. Έχουμε αλλαγή τώρα για τους Los Angeles Clones. Ο Μινασίδης θα βγει εκτός. Δίνεις ο Βαϊωάννου. Ο Βαϊωάννου στον Βίκη. Βίκης κρατάει. Και έχουμε... Έχουμε κάποια διακοπή στο παιχνίδι. Λογικά για τον χρόνο ο οποίος έχει περάσει μέχρι να εκδηλώσουν τη επίθεση Los Angeles Clones. Συνεχίζουμε. Δικίζει μια πολύ όμορφη πάνω στα Βαΐδη, Αναστιάδης όμως. Θα κάνει ένα φάουλ. Και καλά θα μας αμετρήσει. Όμως έχουν νεύρα, είναι λογικό από την πλευρά του Above the Rim. Τα νεύρα και η κούραση η οποία τους έχει καταβάλει. Μιλάει, δεν μιλάει λογική. Καλά, παρόλα αυτά όμως το καλά του Σαββαίδη θα μετρήσει. Θα εκτελέσει και μία συμπληρωματική βολή. Άστοχη, θα πάρει όμως και το επιθετικό rebound, θα σουτάρει άστοχο και αυτό. Κατάκης τώρα, με την μπάλα, θα προσπαθήσει να φύγει στον εμφυδιασμό. Περνάει πολύ όμορφα, θα δώσει την πάση στον Τζίμα, Τζίμα στον Παπαθεοδόρου. Θα τον κόψει όμως φοβερά ο Σαββαίδης και θα προσπαθήσει να φύγει στον εμφυδιασμό ο Μπίγης, ο οποίος θα δώσει την μπάλα πολύ όμορφος, ο Λίχρους, ο οποίος θα το χάσει. Μάχης εκεί πέρα για το rebound, την μπάλα είναι τελικά για τους Above the Rim. Αξιάδη προσπαθεί να δώσει την μπάλα, όμως θα υποπέσει ένα λάθος. Λάθος επαναφορά. Τελικά η μπάλα θα είναι για τους Los Angeles Clones, μάλιστα. Κάνει και επίθεση 14 δευτερολέπτων. Ο Μπίκης στην επαναφορά, θα δώσει ο Σαββαίδη. Θα χάσει για λίγο την μπάλα. Σαββαίδη, φοβερό τρίποντο από τον Καραμπίδη, ο οποίος θα διευρύνει ακόμα περισσότερη διαφορά. Το σκορ είναι 76-37, 7,5 λεπτά πριν από το τέλος. Εντάξει, τον Δήμη, στον Αναστασία, τον Σέρς, που αφήνει να μπει με τα μέσα, θα κάνει και ένα σουτ. Τον Τσάνι τελείως άστοχο, Σαββαίδη στο rebound, προς τον Δήμη, ο οποίος θέλει να παίξει ακόμα μια φορά. Το γήπεδο θα δώσει μια πανέμορφη πάσα, πανέμορφη πάσα. Πολύχρους, ο οποίος θα τελειώσει αν ενόχλητος στη φάση. Γεωργίου τώρα δίνει να περάσει το κέντρο, περνάει. Ο Μπίκης καραδοκεί σε κάθε βήμα του Γεωργίου. Ο Θεοδόρου κάνει ένα σούτ άστοχο. Πολύχρους θα πάρει το ρημάνο εδώ στον Μπίκη, ο οποίος θα δώσει Καραμπίδη, ο οποίος θα αντιστοιχίσει. Κατάκης θα κάνει όμορφες
κινήσεις. Θα πάρει όμως το φάουλ. Πάρει το φάουλ από τον Σαββαρίδη. Στον οποίο τον στείλει στη γραμμή των ελεύθερων βολών για να εκτελέσει τις δύο βολές του. Μαλαγή για τους Αμποβδερίν, θα διέξει ο Παπαθεοδόρου, θα μπει μέσα ο Πισκουγιάν. Κατάει τις τρεις βολές. Χάνει την πρώτη. Βάζει και τη δεύτερη, το σκορ θα παραμείνει ακριβώς έτσι όπως είναι. Τώρα. Είναι αρκετά κινητικό σήμερα. Έχει πολύ ωραία το παιχνίδι για τον Los Angeles Clones. Είναι πάνω στον Πολύχρος. Θα κάνει ένα σούτ όμως ο Τζοτζίου θα μπει στη φάση. Θα τον κόψει, θα πάρει rebound ο Κατάκης. Τους περνάει το κέντρο. Περνάει πολύ ωραία τον προσωπικό. Και θα πάρει φάουλ. Τώρα όμως έχουμε το time out των Above the Rim. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και επιστρέφουμε μετά από αυτό το time out των Above the Rim. Το σκορ είναι 78-37, 6 λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Με τις βολές του Αναστασιάδου. Στην πρώτη βολή. Κανονικά ήταν να βαρέσει βολές ο Κατάκης, ο οποίος όμως δεν θα μπορέσει γιατί στάθηκε λίγο αδιάθετος και δεν θα μπορέσει να συνεχίσει το παιχνίδι. Παρόλο που πολλέ τη βαρέα τη για αυτόν έχει βάλει ήδη την πρώτη. Χάνει όμω την δεύτερη. Σκόρ θα παραμείνει 78-38. Ο Ιωάννη δεν θα γυρίσει. Πολύ ωραία, ωραίο πασιγέι. Για μου συνεχίζει με την μπάλα. Θα κάνει το σουτ άστοχο. Το σκουπιάζει όλο τον μπάουν. Πέρασε πολύ ωραία, θα δώσει το τζίμα. Ένα ωραίο σουτ, δύο πόντων, θα μειώσει τη διαφορά, θα κάνει σκορ 78-40. Καραπίδης, δίνει στον Αργυρίου. Γιούλη Τζακυρίδη. Θα το πει στη γωνία για τρεις, άστοχο. Τζακυρίδης θα πάρει όλο το rebound, θα μειώσει το παρελθόν. Καραπίδη. Πήρες πάντα, θα δώσει την πάρα του Τζακυρίδη, αυτός τον Μασίκα. Μασίκα θα πέρασε πάρα πολύ μέσα, θα χάσει όμως. Και τον Τζίπερ, ξεκινά στο rebound, όπως πιέζεται, δίνει την πάρα στον Παθεοδόρο. Παθεοδόρο, ένα τέτοιο ενδιασμό, δίνει την πάρα στον Τζίμα. Τζίμα, πάρα στον Παθεοδόρο, προσπαθεί να παίξει το σκόρ του Τζικουριάν για τρεις, άστοχο, rebound Τζακυρίδη. Ο οποίος έχει αυτός τον ενδιασμό. Πήρες τον Μασίκα, ο οποίος θα τελειώσει πάρα πολύ με το δεξί χέρι. Το σκορ 80-40, 40 πόντους πλέον για τώρα. Θα πέθαλα και 40 πριν από το τέλος. Ανσιάδης με την μπάλα. Ανσιάδης. Δίνει την μπάλα στον Τζίμα, ο οποίος θα περάσει ακόμη μια φορά μέσα. Ο Τζίμας, ο οποίος έχει πετύχει αρκετά καλά θέλεια την ομάδα του και έχει βοηθήσει αρκετά στην επίθεση. Γιαμούκοβλου δίνει μπάνω στον Καραμπίδη, Καραμπίδη για τρεις μέσα. Μεγάλο τρίπο από τον Καραμπίδη, ο οποίος κάνει το 83-42. Για πρώτη φορά η διαφορά περνάει τους 40 πόντους. Αμφισιάδης τώρα. Αμφισιάδης παίρνει στον Μουσουλιάν. Πρέπει να δώσει πάμε στο τζίμα, αλλά ο Καραμπίδης. Θα δείξει την μπάλα out, οπότε θα δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον Μπόβερη. Τζίμα στην επαναφορά, δίνει στον Ανασιάδη. Ανασιάδη συνεχίζει τις επιλογές του, παίρνει τη σκηνή του Παθεοδόρου. Θα μπει μέχρι μέσα, προσπαθεί να δώσει την πάση του Πισκουριάν, αλλά θα του χάσει. Θα βγει μόνος του Αργυρίου και θα τελειώσει πάρα πολύ εύκολα.
time fácil. Αν το 83-42. Τζιουτζιου. Νίκο Μπισκουλιάν. Μπισκουλιάν. Να περάσει. Θα δώσει την πάση του Αγωθεοδόρου. Και θα μπει μέχρι μέσα στα σουτάρ. Θα τα χάσει. Rebound Πάτσικα. Θα δώσει μια καταπληκτική πάσα στον Καραμπίδη, ο οποίος θα τελειώσει ανενόχλητη στην πάση και θα κάνει το 87-42. 3 λεπτά πριν από το τέλος. Τζορτζίου. Να περάσει τον Αλεξανδρίου. Θα καταφέρει, θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει τα βήματα. Θα χάσει το καλάθι, θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2 βολές. Γιουργίου τώρα χάνει την πρώτη βολή. Γιουργίου όμως θα βάλει τη δεύτερη. Βάλει το σάμπελισκόν σε μια ακόμα επίθεση. Πατσίκα, Σαντιρίδη. Σαντιρίδη θα περάσει πολύ μας μέσα. Θα δώσει ο Δαγκλάδο, που είχε και αλλαγή. Θα χάσει το σπίτι, θα πάρει όμως το rebound. Θα δώσει τον Αργυρίου πάλι. Θα αρχίσει να περάσει. Κάνει ένα ωραίο σκεμπάκι. Θα πετύχει ένα πασόμορφα καλά στο μάτς. Γιουργίου τώρα με την μπάλα. Γιουργίου προσπίνει να σαμπλιστεί να κλέψουνε. Γιουργίου δίνει το βαθεοφόρου. Στον Μπισκουδιάν όμως ο Βολίνθος θα πέσει, θα υποπέσει και φάουλ. Το φάουλ του Λίχρου θα δώσει την ευκαιρία στον Πιστουλιάν να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Πολύ είναι εύστοχη. Και έχουμε time out από τους above the rim. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Έρχεσαν το time out των above the rim στην επαναφορά. Ο Αργυρίου, ο οποίος θα κεβάζει ακόμα μία φορά την μπάλα. Ίσο πολύ έχεις ο οποίος καθιά να φουτάρει. Ένα shoot άστοχο βέβαια. Μαζί μας στο rebound που θα δώσει στον Γιωργίου. Κλειστή από 2, θα δώσει την πάρα στον Τζίμα, ο οποίος με ένα σουτ χαμένο ρουτάω ο Γιαμόγλου, ο οποίος θα δώσει ένα γύρο αγγελό, θα περάσει πάρα πολύ ο Γιώργιος, θα μπει μέχρι τη μέσα και θα τελειώσει πάρα πολύ όμως θα τη φάση, θα κάνει το 91-45, 1-50 πριν από το τέλος του αγώνα. Γιώργιος τώρα με την πάρα. Γιώργιος δώσει μια ψιλοκομματική πάσα, όμως το κλείτσι εκεί πέρα θα έχει σωστή θέση. Θα κλείψει την μπάλα, όπως θα δώσει μια πολύ ασκαστή πάρα στον Πατσίκο, ο οποίος θα χάσει το καλά σου ένα εφηδιασμό και ο Αργυρίου θα κάνει ένα φάουλ σαν ανθιάδη για να κόψει αυτή την επίθεση. Είναι το πέμπτο μαζικό, οπότε έχουμε βόλες για τους αμπόβλερους. Ο ανθιάδης βόλες. Ανθιάς θα χάσει την πρώτη βολή. Ανθιάς όμως θα βάλει την δεύτερη βολή που θα κάνει το 91-46. Πατσίκας τώρα με την μπάλα. Πατσίκας θα δώσει ένα Αργυρίο, ο οποίος είναι μόνος, θα σουτάρει για 3 και θα είναι εύστοχος. Μετά από πολλά παιχνίδια της μπάλας θα καταλήξει στο καλάθι. Γιουργίου κλείνει από 2, δίνει στον Ανθιάδη. Ανθιάδης προσπαθεί, θα κάνει ένα
τραγικό φάουλ στον Αργυρίου. Ένα λεπτό ακριβώς πριν από το τέλος. Το οποίο θα είναι το πέμπτο φάουλ στον Ασιάδη, ο οποίος αναγκαστικά θα βγει εκτός και θα μπει ο Κατάκης. Οπότε φαίνεται αισθάνεται καλύτερα. Τώρα πάλι από όλο όμορφο καλάθι από τον Γιαννικόγλου. Τζίρο θα κατεβάσει την μπάλα. Τελευταίες επιθέσεις να αποβερεί. Σκουλιά θα δώσει πολύ ωραία πάνω στο Κατάκη, ο οποίος όμως θα δεχτεί το φάουλ. Και θα κλείσει δύο ελεύθερες βολές. Θα χάσει την πρώτη βολή. Θα πάλι όμως την δεύτερη, το σκορ 96-47. Και κρίνει τώρα θα περάσει το κέντρο, απλά θα σουτάρει από μακριά, χαμένο καλάθι, ο Θεοδόρου στο μακρινό rebound. Θα δώσει το Κατάκη που θα τρέξει στο γήπεδο, όμως θα δεχτεί το φάουλ. Και έχουμε δύο ακόμα ελεύθερες βολές για τον Κατάκη. Θα ξαχάσει ακόμα μία βολή. Θα βάλει όμως τη δεύτερη βολή. Αργυρίου τώρα για τους Λος Άντελες. Θα καρπίσουμε την μπάλα. Και αυτό θα γίνει, θα δώσουμε την μπάλα στον διαιτητή, το παιχνίδι έχει τελειώσει. Los Angeles Clones από The Ring 96-48, μια μεγάλη νίκη για τους Los Angeles Clones.